Λοιπόν, μια φορά είχαμε ένα γεροντάκι που του έκλεβαν κάποιοι ψαράδες στα σταφύλια του. Έλειπε λοιπόν, επέστρεφε ο γεροθεοφύλακτος και είδε ότι ήταν στο ένα κλιματάκι που είχε εκεί στο καλυβάκι του, του έκλεβαν τα σταφύλια του. Και ο καημένος για να μην τους προσβάλλει, πήγε και κρύφτηκε σε ένα δέντρο μέσα και περίμενε να τα κόψουν όλα, να φύγουν και μετά να εμφανιστεί. Και έμενε πάνω στο δέντρο 4 ώρες. Τους παρακολουθούσε να μην τους προσβάλλει. Καταλάβατε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η περηφάνεια είναι αντίπαλος του Θεού, όπως είπαμε προηγουμένως, και ρίζα της βλασφημίας. Ανοίγει το στόμα του ο υπερήφανος και όποιον πάρει ο χάρος. Πάντως, είναι τόσο λεπτό αυτό το θέμα της υπερηφανίας μέσα μας, που λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, η υπερηφάνεια μοιάζει σαν την άκανθαν την τρίλογο, που έχει τρία αγκάθια και όπως ρίξεις πάντα ένα αγκάθι είναι πάνω. Δηλαδή, τόσο εύκολα μπορεί να πιάσει τον άνθρωπο, τόσο εύκολα μπορεί να πληγώσει και να τραυματίσει τον άνθρωπο, που πραγματικά χρειάζεται πολύ προσοχή στον άνθρωπο, μέχρι που να βρει αυτό το πανεύκολο, αλλά και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα, μέγα δώρο της ταπεινώσεως. Ο ταπεινός είναι πραγματικά πανελεύθερος, άνετος, ήσυχος, ειρηνικός. Δεν έχει καμία δυσκολία, απολύτως καμία δυσκολία. Ούτε αυτός, ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Όταν δυσκολεύομαι τους άλλους και δυσκολεύομαι τον εαυτό μας, να μην ψάχνουμε να φορτώνουμε στους άλλους τις αιτίες. Ας κοιτάξουμε καλύτερα το δικό μας εαυτό, γιατί αυτή είναι η ρίζα των μεγάλων κακών.